Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα. Έχω πολύ καιρό να ανεβάσω βίντεο. Κάποιοι μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram και με ρωτάτε αν είμαι καλά και αν άφησα οριστικά το κανάλι μου. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Είμαι μια χαρά. Δεν έχω χρόνο, γι' αυτό δεν ανεβάζω βίντεο. Σε 4 μήνες όμως, τελειώνω το διδακτορικό μου και θα αρχίσω πάλι να ανεβάζω βίντεο κάθε εβδομάδα, όπως παλιά. Θα ανεβάσω πολλά μαθήματα γραμματικής και ό,τι άλλο θέλετε. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει να κάνετε λίγη υπομονή. Το σημερινό βίντεο θα είναι αρκετά μικρό. Θα μάθουμε 4 φράσεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά για να πούμε σε κάποιον πως αυτό που έκανε δεν ήταν και πολύ σπουδαίο. Η πρώτη φράση είναι «σιγά τα λάχανα». Σιγά τα λάχανα. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Φαντάσου 2 παιδιά να μιλάνε. Λέει το ένα στο άλλο. «Μπορώ να κάνω σπαγκάτο». Και το άλλο απαντάει. «Σιγά τα λάχανα, κι εγώ μπορώ». Η δεύτερη φράση είναι «σιγά τα αυγά». «Σιγά τα αυγά». Έχει την ίδια ακριβώς σημασία με την πρώτη φράση. «Πήρα 20 στο τεστ της ιστορίας». «Σιγά τα αυγά, κι εγώ 20 πήρα». Πάμε στην τρίτη φράση. «Σιγά το πράγμα». «Σιγά το πράγμα». «Θέλω να τον χωρίσω. Νομίζω πως μου λέει ψέματα». «Σιγά το πράγμα. Όλοι λέμε μικρά ψέματα». Και ας δούμε την τελευταία φράση. «Σιγά τον πολυέλαιο». «Σιγά τον πολυέλαιο». «Άρχισα μαθήματα υπασίας». «Δεν φαντάζεσαι πόσο δύσκολα είναι». «Σιγά τον πολυέλαιο, κάνω υπασία από τα 10 μου». Και εδώ τελειώνει το σημερινό μάθημα. Εάν σου άρεσε, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου. Και μην ξεχάσεις να μου πεις εάν στη γλώσσα σου υπάρχουν παρόμοιες φράσεις. Ελπίζω πως θα τα πούμε αρκετά σύντομα. Γεια σου!